να στηρίξουμε τον σύντροφο Σκουρλέτη και τον συναγωνιστή Μαρκόπουλο, οι οποίοι με την αρχή της σχολικής χρονιάς, ακριβώς, θα έλεγα εγώ, μας χάρισαν ένα ωραίο απόσπασμα. Ξεκινάει ο Σκουρλέτης και μιλάει, τον διακόπτει ο βουλευτής Μαρκόπουλος. Έτσι, βουλευτής Σκουρλέτης εναντίον βουλευτή Μαρκόπουλου. Πρέπει να καταλάβετε, κύριε συνάδελφε, ότι είστε βουλευτής πλέον. Τέλειωσε η περίοδος που κάνατε αυτό που κάνατε. Θέματα από εσάς δεν δέχομαι. Εγώ έχω δουλέψει στη ζωή μου, κύριε Σκουρλέτη. Δεν είμαι σαν και εσάς και τους συνάδελφους σας. Παρακαλώ, όχι. Σας παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, να ανακαλέσει. Να ανακαλέσει. Δεν επιτρέπω. Δεν επιτρέπω σε αυτού του τύπου του δημοσιογράφου να αναφέρονται. Ο καθένας έχει την πορεία του και δημόσια αναφέρεται στο βιογραφικό του. Έκανε στην εφημερίδα παρακαλώ. Τα κάνει εδώ. Παρακαλώ πολύ. Στο πόδια. Ωραίο ποδόσφαιρο. Ωραίο. Αρχή, run and gun παιχνίδι. Και να πω κάτι. Καλαρές άμυνες. Γενικά, να χαρεί ο λαός. Εγώ είμαι υπέρ του θεάματος. Να δώσω συγχαρητήρια και στον πρόεδρο της Επιτροπής. Αυτό είναι. Δεν ξέρω σε ποια επιτροπή, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Πραγματικά διαφορά. Στον πρόεδρο της Επιτροπής πρέπει όμως να δώσουμε συγχαρητήρια. Διότι το να ακούγεται κάθε τόσο, σας παρακαλώ. Αλλά όχι συνέχεια, ώστε να ακούμε και τον καυγά, αλλά κάθε τόσο ακούγεται ένα σας παρακαλώ ή να μην γραφτεί στα πρακτικά παρακαλώ αυτό, δίνει χρώμα, αναβαθμίζει τον καυγά. Τον κάνει να μην είναι ο καυγάς στο δρόμο ανάμεσα σε δύο κατίνες, αλλά ο καυγάς στη Βουλή ανάμεσα σε δύο κατίνες. Θα μπορούσε να ήταν Εγγλέζος διαιτητής. Είναι ο ορισμός του παίζεται, ο κύριος πρόεδρος. Που παίζεται και προσθέτει και κάτι. Όχι, σταματήστε όμως, παίζεται. Μπράβο. Είναι πολύ ωραίος ο ρέφερης, ο πρόεδρος. Θα μου το ίδιο κάνεις και εδώ. Παρακαλώ. Δεν καταγράφονται. Παρακαλώ να ζητήσεις συγγνώμη. Να μιλήσεις εσύ. Να ζητήσεις συγγνώμη. Δεν τρέφεσαι σε λίγο. Συγγνώμη. Ψεύτη. Ψεύτη. Να ανακαλέσεις γρήγορα. Να ανακαλέσεις γρήγορα. Παρακαλώ πολύ. Να ανακαλέσεις γρήγορα. Μην τυχόν και ανακαλέσεις αργά, γιατί άντε γρήγορα να ανακαλέσεις. Να πω ότι μετά κοίταξα να δω, διότι η αιτία της οργής του Σκουρλέτη ήταν η φράση του Μαρκόπουλου ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Είδα στο Wikipedia, όντως δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Είναι κομματικός στέλεχος, σύμφωνα με το βιογραφικό του, από το 1990. Γεννήθηκε, λέει, το 62, το βιογραφικό του. Το 90 εντάχθηκε στο συνασπισμό, πριν ήταν Εκόν, Ρίγα Φεραίος, Κοκκού εσωτερικού, αυτά όλα τα. Μέλος της Κεντρικής Πολιτικής από το, Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικής Γραμματείας από το 2009. Στο βιογραφικό δεν αναφέρεται κάποια εργασία. Καλά, αυτά είναι δουλειές όμως. Τι υπάρχει, έχει ένα γραφείο. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο και πολύ καλά κάνεις και με διορθώνεις, διότι αλίμονο αν θεωρήσουμε όλα αυτά ως αεργία. Όχι, είναι μια εργασία, κάτι κάνει. Και εξαιρετικά επικερδής. Πολύ σωστά λέει ο Γιώργος Κιν, και η κοινωνική εργασία βοηθάει την κοινωνία, τη χώρα, αλίμονο. Δηλαδή, τέλος πάντων. Εγώ να ευχηθώ να συνεχίσουμε τα ωραία θέματα. Μας μάθανε με την αρχή σε ωραίο ποδόσφαιρο. Μην λαμπερωθούν σε άμυνες τώρα. Δεν μας αρέσει αυτό.